Θρηνούμε θύματα στο πλαίσιο μιας τραγωδίας που βέβαια δεν ήταν αδιανόητη, ήταν απόλυτα προδιαγεγραμμένη. Προδιαγράφει από την Τρόικα όταν επέμενε να σπάσει το σιδηροδρομικό δίκτυο. Άλλη πτωχευμένη κρατική εταιρεία να έχει τις ράγες και τα σήματα. Άλλη πτωχευμένη κρατική ιταλική εταιρεία να έχει τις αμαξοστοιχίες. Αυτό το σπάσιμο πάντα οδηγεί σε τραγωδία. Τη δεκαετία του 90 έγινε για πρώτη φορά ένα τέτοιο σπάσιμο σιδηροδρόμων στη Βρετανία. Το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη τραγωδία με 31 νεκρούς στο Πάντινγκτον το 1999. Τότε, το 2015, το Γενάρη, αφού είχαμε πάρει την εντολή από τον ελληνικό λαό να πούμε όχι στην Τρόικα και να σταματήσουμε τα σχέδιά της, που περιείχαν το σχέδιο ιδιωτικοποίησης και σπασίματος του ΟΣΕ, είχαμε αντιπαραθέσει το Υπουργείο Οικονομικών μια εντελώς διαφορετική πρόταση για δημόσιο ενιαίο φορέα σιδηροδρόμων, που θα δημιουργούσε από τη μία μεριά ένα πλαίσιο για μεγάλη αναβάθμιση, σύγχρονη υπερταχεία ασφαλέστατη, και από την άλλη μεριά μεγάλες επενδύσεις στο πλαίσιο συμπράξεων με εταιρείες που μπορούσαν να προχωρήσουν το ζήτημα. Δημόσια λύση. Η Τρόικα, στο πλαίσιο της γενικής ασφυξίας που προκάλεσε στην κυβέρνησή μας και της τρομοκρατίας του ελληνικού λαού με το κλείσιμο των τραπεζών, τελικά οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα στη συνδικολόγηση, εμένα στην παραίτηση, και την επόμενη μέρα επανέφεραν το σχέδιο ιδιωτικοποίησης και ουσιαστικά να περάσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο σε μια πτωχευμένη κρατική ιταλική εταιρεία. Το μοντέλο του σπασίματος των δημόσιων δικτύων, είτε είναι της ΔΕΗ, είτε είναι του ΟΣΕ, είτε είναι της ίδρυψης, καταστρέφει δημόσια αγαθά και στην περίπτωση των μεταφορών, το είδαμε αυτό στα Τέμπη, φέρνει τραγωδίες, φέρνει νεκρούς, φέρνει πλουτισμό στους ολιγάρχες των διοδίων και των αυτοκινητοδρόμων, που χαίρονται πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει ένα σοβαρό σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο είναι ανταγωνιστικό με τα διόδια και τους αυτοκινητοδρόμους της. Το ΜΕΡΑ25 είμαστε εδώ γιατί υπάρχει λύση, γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς, εφόσον επιλέξουμε πρώτη φορά ρήξη.